καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Material Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Material Sportivo, εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει η έμπνευση και η ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Στο μικρόφωνο του Ionian FM, ο Γιάννης Σταθόπουλος. Τον Δεκέμβριο του 2022 βραβεύτηκαν από το θεσμικό όργανο των αθλητικών συντακτών του ΨΑΤ ως οι αθλητές με την δύναμη θέλησης που δίνουν έμπνευση στο αθλητικό και όχι μόνο κοινό. Τρεις μήνες μετά, οι δύο αυτοί σπουδαίοι αθλητές που η στάση ζωής τους περνάει σπουδαία μηνύματα για όλη την ελληνική κοινωνία, είναι μαζί μας στο στούντιο του Ionian FM. Αγαπητή μου Ειρήνη, αγαπητή μου Χριστόφορε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή της παρουσίας σας για πρώτη φορά στο διαραδιοφωνικό αέρα της Δυτικής Ελλάδας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για την δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με το κοινό της Δυτικής Ελλάδας. Ευχαριστούμε και εμείς. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή η παρουσία σας και θεωρώ ότι θα κάνουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μιλάμε λοιπόν με τον κύριο Χριστόφορο Πολυδόρο, εκπρόσωπο αθλητών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΟΝΜ και πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Νευροπαθών και Μεταμοσχευμένων Άτλαντας, και την κυρία Ειρήνη Μιχαηλίδη, μεταμοσχευμένη αθλήτρια στίβου 100-200 μέτρων, χρυσό ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό αντίστοιχα. Με το κίνημα των νευροπαθών μεταμοσχευμένων αθλητών έχω συνδεθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω της ιερότητας του σκοπού που πρεσβεύουν και της ποιότητας των ανθρώπων που το εκπροσωπούν. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να μην έχω μαζί μου τους δύο αυτούς σπουδαίους αθλητές του στίβου για να τα πούμε αναλυτικά. Πρώτη ερώτηση και για τους δυο σας. Πώς αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια της βράβευσής σας από τον ΨΑΤ και μάλιστα σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση σε πανελλήνια εμβέλεια από την ΕΡΤ? Ειρήνη, πες μας πρώτα εσύ. Πώς αισθάνθηκα? Το είδα μόνο σαν μια ευκαιρία να ακούσει περισσότερος κόσμος τι μπορεί να κάνει κάποιος που έχει πάρει αυτό το δεύτερο, τη δεύτερη ευκαιρία ζωής, τη μεταμόσχευση. Ναι. Και ότι δεν υπάρχουν όρια και ταβάνια σε αυτό. Ο αθλητισμός μας δίνει ζωή, μας τη διατηρεί. Ήθελα πάρα πολύ να ακουστεί αυτό προς τα έξω. Εσύ, Χριστόφορε. Η βράβευσή μου από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα ποτέ. Σίγουρα είναι μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στη ζωή ενός αθλητή, ειδικά ενός μεταμοσχευμένου αθλητή. Και αυτό που ήθελα να καταδείξω είναι το μήνυμα ότι ο καθένας μπορεί να φτάσει εκεί που στοχεύει. Ας πάρουμε τώρα τα πράγματα με τη σειρά. Χριστόφορε, η ερώτηση προς εσένα λόγω της θεσμικής σου ιδιότητας στην Αθλητική Ομοσπονδία Νευροπαθών Μεταμοσχευμένων. Πότε πρακτικά ιδρύθηκε ή οργανώθηκε το αθλητικό κίνημα των νευροπαθών μεταμοσχευμένων αθλητών? Ως ανοργάνωτο κομμάτι αθλητικό νευροπαθών και μεταμοσχευμένων ξεκίνησε το 1998 αρχικά με δύο συλλόγους. Οργανωμένα όμως η Αθλητική Ομοσπονδία Νευροπαθών και Μεταμοσχευμένων έλαβε την αθλητική αναγνώριση από τη Βουλή των Ελλήνων στις 29 του 2017 και μάλιστα συμπτωματικά τότε βρισκόμασταν σε εθνική αποστολή στους Παγκόσμιους Αγώνες στην Ισπανία. Έκτοτε μπήκαν αρκετοί σύλλογοι στην Ομοσπονδία και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 σωματεία που απαρτίζουν την Αθλητική Ομοσπονδία Νευροπαθών και Μεταμοσχευμένων Αθλητών. Αναφορικά με τον δικό σου σύλλογο? Ο δικός μου σύλλογος, ο Άτλαντας, ιδρύθηκε το 2022, τον Απρίλιο, με πολύ γρήγορες διαδικασίες καταφέραμε και μπήκαμε πρώτη φορά στους Πανελλήνιους Αγώνες το Μάιο του 2022 και δεύτερη φορά συμμετείχαμε σε Πανελλήνιους Αγώνες το Νοέμβριο του ίδιου έτους, του 2022. Μάλιστα δύο αθλητές μας, εγώ και η Μίνα η Μπούσουλα, συμμετείχαμε και στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Νευροπαθών και Μεταμοσχευμένων της Οξφόρδης. Ειρήνη Μιχαηλίδου τώρα, μία σπουδαία προσωπικότητα του στίβου, όπως ανέφερα 100-200 μέτρα πανευρωπαϊκές διακρίσεις, χρυσό και αργυρό μετάλλιο αντίστοιχα στο ευρωπαϊκό. Βλέπω μπροστά μου λοιπόν μία γυναίκα με την όψη της νιώτης που δίνει ο αθλητισμός σε όλους όσους τον έχουν εναγάγει σε τρόπο ζωής. Γνωρίζοντας και την επαγγελματική σου ιδιότητα ως ΜΕΑ Ειρήνη, θα ήθελα να μας πεις πότε ξεκινάει η σχέση σου με τον αθλητισμό και τον στίβο, πριν ή μετά
μετά την νεφροπάθεια, που και αυτή την ξεπέρασες επιτυχώς. Ειρήνη. Μέχρι μπήκα αιμοκάθαρση το 2017. Και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ψάχνω να βρω τρόπους να διατηρώ όσο μπορώ περισσότερο καλύτερες συνθήκες υγείας. Μάλιστα. Με την επιβάρυνση της αιμοκάθαρσης. Ξεκίνησα λοιπόν δειλά-δειλά κάποια γυμναστική λειτουργική, πιλάτες, functional, ό,τι λέει. Ούσα αιμοκαθαρόμενη. Ναι, ενώ ήμουνα στην αιμοκάθαρση. Μάλιστα. Και τέλη του 18 συναντώ τον τωρινό προπονητού μου, τον Μιχάλη του Χατζαντονά, ο οποίος είναι γυμναστής, και ξεκινήσαμε μια λειτουργική γυμναστική. Και εκεί είδα, ψάχνοντας τα πράγματα, ότι υπάρχει η Ομοσπονδία Νευροπαθών και Μεταμοσχευμένων και είχε προκηρύξει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τι ήταν, το απάντησες, αλλά εγώ θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό το ερώτημα. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σε παρακίνησε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό μετά από μια τόσο σοβαρή περιπέτεια υγείας και δεδομένου του γεγονότος ότι οι νεφροπαθείς, οι αιμοκαθαρόμενοι κυρίως, δεν κάνουν να πίνουν πολύ νερό, όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί η άθληση προκαλεί υδρότα. Άρα και την ανάγκη της Πολλά με ρωτάς, πολλά περίμενε. Και τις κατανάλωσης πολύ νερού. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα για να ξέρουν όλοι, και οι αιμοκαθαρόμενοι και οι μεταμοσχευμένοι, ότι μπορούν μετά από εντολή γιατρού θαυμάσια να αθληθούν, αλλά να κάνουν και αγωνιστικό αθλητισμό όλοι, αφού πάρουν την εντολή από τον γιατρό τους. Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι υδρώνουν. Άρα μπαίνουμε μέσα στο που θέλει να βρίσκεται ο καθένας. Ναι. Τι ζητάει να ξεπεράσει. Okay. Αυτό λοιπόν που ζητούσα εγώ να ξεπεράσω είναι όχι την ασθένεια, αλλά το αίσθημα της ασθένειας. Το αίσθημα το ότι είμαι ασθενής και δεν μπορώ. Mm-hmm. Και να μην επικεντρώνεται η ζωή μου σε αυτό. Έτυχε να είναι ο αθλητισμός, ευτυχώς. Και η παρακίνηση ήταν εκείνο το μικρό άρθρο που είδα ότι προκυρήσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και από μία αφέλεια άγνοιας είπα ότι εγώ θέλω να τρέξω 100. Okay. Δεν υπήρχε λόγος. Εισακούστηκα από τον Μιχάλη και με έβαλε στο στίβο. Εκεί συνάντησα το θέμα του νερού. Εξήγησε μας το λίγο καλύτερα, για τους ακροατές μας δηλαδή. Ωραία. Οι αιμοκαθερόμενοι, αναλόγως της κατάστασής τους, mm-hmm. έχουν περιορισμένη ποσότητα νερό που μπορούν να πιούν. Από καθόλου μέχρι 500 ml μαζί με το φαγητό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι, είναι γνωστό αυτό. Άρα πώς συμβαδίζει ο αθλητισμός με αυτό, γιατί τον αθλητισμό σε υδρώνεις. Ο αθλητισμός λοιπόν, αφού υδρώνεις, σου δίνει ένα περιθώριο να ξεδιψάσεις λίγο παραπάνω, αφού μπορείς να πιεις λίγο παραπάνω νερό. Μάλιστα. Έχει ένα κίνδυνο να σε βάλει να πιείς παραπάνω νερό. Mm. Όμως ο αθλητισμός κάνει κάτι άλλο. Σε κάνει να είσαι πιο πειθαρχημένος. Okay. Σου βάζει λοιπόν αυτή την έννοια και τη βάζεις αυτή την πειθαρχία και στο νερό που θα πιείς και στο φαγητό που θα φας και σε αυτά που θες και σε αυτά που κάνεις. Κάτι θες να συμπληρώσεις και εσύ εδώ, Χριστόφορε. Εμένα η ενασχόληση μου με τον αθλητισμό ξεκίνησε αμέσως μετά τη μεταμόσχευση. Προέκυψε όταν με παρότριση της γιατρού μου μου είπε ότι ήταν πολύ σημαντικό για την υγεία μου και για τη μακρόχρονη επιβίωση και καλή λειτουργία του δημοσχεύματός μου αν ξεκινούσα να αθλούμαι. Μου επισήμανε ότι η άθληση θα με βοηθήσει να διατηρήσω τόσο το βάρος μου όσο και τις επιπτώσεις από τη μακροχρόνια χρήση της κορτιζόνης. Αυτό ήταν το πρώτο έναυσμα που έψαχνα για να ξεκινήσω την άθληση. Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή ήταν να ξεκινήσω με περπάτημα, σε διάδρομο ή στο δρόμο. Σε κάποια τυχαία συνάντηση βρήκα την πρόεδρο ενός σωματείου που ήταν στην Αθλητική Ομοσπονδία Νευροπαθών και Μεταμοσχευμένων, η οποία μου μίλησε για την Ομοσπονδία. Δεν το γνώριζα τότε. Μπήκα σε αυτό το σύλλογο και ξεκίνησα πιο οργανωμένα την προπόνηση. Μπήκα σε πανελλήνιους αγώνες και μπήκα πρώτη φορά στους παγκόσμιους αγώνες, προκρίθηκα πρώτη φορά στους παγκόσμιους αγώνες της Ισπανίας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την διευκρίνηση για το θέμα δηλαδή του νερού που πρέπει να καταναλώνουν οι νεφροπαθείς, οι αιμοκαθαριζόμενοι σε σχέση με τον αθλητισμό. Τώρα, στο πρώτο organ donation run που
διοργάνωσε η ομοσπονδία σας, η Αθλητική Ομοσπονδία Νευροπαθών Μεταμοσχευμένων. Να την αναφέρουμε συχνά. Πρέπει ο κόσμος να συνηθίσει στο άκουσμα αυτής της ομοσπονδίας. Συμμετείχατε και οι δυο σας ενεργά. Φέτος το δεύτερο Organ Donation Run θα γίνει στο ΆΚΑ με τη συμμετοχή και ανθρώπων που είναι έτσι, έχουν μια υγεία, μια καλή υγεία, αλλά και ανθρώπων που είναι αιμοκαθαρώμενοι, μεταμοσχευμένοι, άθλητες αμαία. Αυτό λοιπόν αυτό το δεύτερο Organ Donation Run θα γίνει την 21η Ιουνίου στη μεγαλύτερη αθλητική εγκατάσταση της χώρας. Θέλω να μας πεις καταρχάς εσύ, Ειρήνη, που κινείσαι και μέσα στους ιατρικούς χώρους, το μήνυμα αλλά και τις διαδικασίες που η δωρεά οργάνων μπορεί να γίνει εφικτή. Η δωρεά οργάνων είναι 5 κλικ μακριά από τον υπολογιστή σας. Μπαίνετε στον υπολογιστή, 5 κλικ, πάτε eom.gr, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, και με τους κωδικούς τάξης σας, σε 3 λεπτά, 4, πολλά λέω, έχετε γίνει δωρητές οργάνων ή δωρητές μυελού των οστών. Είναι τόσο απλό τελικά. Είναι πάρα πολύ απλό και τόσο σημαντικό για αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Δεν είμαστε μόνο οι αιμοκαθαρώμενοι που περιμένουμε όργανα. Βεβαίως, καλά κάνεις και το λες. Την πολυτέλεια της αιμοκάθαρσης και την ευλογία, θα την πω εγώ, και ας ακουστεί παράδοξο. Όχι, όχι, καθόλου παράδοξο, έτσι είναι. Είναι και άλλοι άνθρωποι που περιμένουν άλλα όργανα και δεν έχουν χρόνο. Και ο μέσος όρος αναμονής είναι τα 8-10 χρόνια. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι πιθανότητες να χρειαστούμε εμείς όργανο είναι πολλαπλές από το να χρειαστεί να το δώσουμε. Μάλιστα. Είναι πραγματικά, ακούγεται πολύ ανατριχιαστικό θα έλεγα, αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Χριστόφορε, εσύ αν δεν κάνω λάθος μεταμοσχεύτηκες το 2014. Φέτος θα αφιερώσετε το δεύτερο Organ Donation Run στους δότες οργάνων. Ποια είναι η σχέση που δημιουργείται μεταξύ δότη και λήπτη ή την οικογένεια αυτού? Αν αναφερόμαστε στον εν ζωή δότη, ο οποίος τον γνωρίζουμε κιόλας και είναι κάποιο συγγενικό πρόσωπο, οι δεσμοί αυτοί είναι άρρηκτοι. Ούτως ή άλλως είναι συγγενής και μετά τη μεταμόσχευση, μετά αυτή τη δωρεά οργάνων, το μόνο που αισθάνεσαι για αυτόν τον άνθρωπο είναι ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη γιατί με την πράξη του αυτή σου έχει αλλάξει ολόκληρη τη ζωή. Και όταν λέω ολόκληρη τη ζωή, εννοώ την ποιότητα της ζωής. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, σίγουρα η ζωή σου δεν ήταν τόσο άνετη, διότι η αιμοκάθαρση προκαλεί πέραν των όποιων προβλημάτων υγείας από το μηχάνημα και ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα. Αναλογιζόμενοι ότι θα πρέπει να περιμένουμε 8, 9, 10 χρόνια για να πάρουμε ένα μόσχευμα από τη λίστα, όταν βρεθεί ένας δικό σου άνθρωπο να σου το δώσει, σε απαλλάσσει από όλη αυτή την ταλαιπωρία. Τώρα, όσον αφορά τους στοματικούς δότες, αυτούς δεν μπορούμε να τους γνωρίζουμε σύμφωνα με τον νόμο. Πάντα όμως και σε αυτούς αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη. Σίγουρα οι οικογένειες το κάναν αυτό καθαρά από αλτρουισμό, χωρίς να αποσκοπούν κάπου. Με τα χρόνια πιθανόν και να τους γνωρίσουμε. Σίγουρα αναπτύσσονται φιλίες και δεσμοί οικογένειας. Κάποιο μήνυμα, Ειρήνη, προς τον δικό σου δότη νεφρού? Ο δικός μου δότης νεφρού είναι ο σύζυγός μου, είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Τα μηνύματα τα λέμε καθημερινά. Δεν βάζω ένα ιδιαίτερο, γιατί κάποτε με ρώτησαν αν νιώθω ότι του χρωστάω. Είναι τέτοια η σχέση μας που δεν χρωστάει ο ένας τον άλλον, αλλά είμαστε σε μια, καλά το είπε ο Χριστόφορος, είναι άρρηκτη η σχέση, δεν έχει όρους, ούτε όρια. Και εξ όσων γνωρίζω, επειδή δίνεις ωραία πάσα για τον Χριστόφορο, ο δότης νεφρού του Χριστόφορου ήταν ο αδερφός του, και αυτή η δωρεά, Χριστόφορο, ουσιαστικά σου έδωσε τη δυνατότητα όχι μόνο να πορευτείς πια στη ζωή ως απόλυτα υγιής άνθρωπος, αλλά και να διακριθείς στα 200 και 400 μέτρα που τα κατέκτησες μεταξύ άλλων και το χάλκινο ευρωπαϊκό μετάλλιο στην Οξφόρδη. Ποιες είναι οι επόμενες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που θα συμμετέχετε και φυσικά οι προσωπικοί σας στόχοι? Ειρήνη, ας αρχίσουμε από σένα. Ναι, έχουμε μπροστά μας τους παγκόσμιους αγώνες που θα γίνουν στο Πέρθ της Αυστραλίας τώρα τον Απρίλιο. Α, ετοιμάζεστε για ταξιδάκι, δηλαδή. Ετοιμάζομαστε
Και αφού ακούσαμε και τα μπράβο της Ζήτου, της μέσα σε 4 χρόνια τα κανόλα πήρε και σε μεγάλη ηλικία και γυναίκα, κατόπιν όλοι σφυρίξαν αδιάφορα και μιλώ περισσότερο για τους δημόσιους φορείς, γιατί όλο το πρακτικό κομμάτι, το οικονομικό δηλαδή, βαραίνει εμάς, εξακολουθεί να βαραίνει εμάς και να βγαίνουμε σε αναζήτηση χορηγών. Και μάλλον αυτή είναι η παρότρινση της πολιτείας, από όσο καταλαβαίνω, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι είμαστε μια μικρή ευάλωτη ομάδα, η οποία δεν έχουμε να δώσουμε ανταποδοτικά κάτι σε κάποιο σπόνσορα, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται, ναι. Περί ένα δούνε και λαβίν. Ναι. Και αφαιρείται κάθε κοινωνικό πρόσωπο απέναντι μας. Θα το συζητήσουμε αυτό και λίγο αργότερα. Κάνεις πολύ καλά που το επισημαίνεις. Χριστόφορε, αναφορικά παραμένω λίγο στην ερώτηση που έθεσα και στους δυο σας, δηλαδή ποια είναι θα συμμετέχεις και εσύ φαντάζομαι στην Αυστραλία, η προσωπική σου στόχη. Η προσωπική μου στόχη είναι σαφέστατα το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αυστραλία, στο Πέρθ της Αυστραλίας, από 15 έως 22 Απριλίου, τώρα σε ένα μήνα δηλαδή. Θα επισημάνω και εγώ αυτά που είπε η συναθήτρια μου η Ειρήνη, το κόστος που αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε για κάθε συμμετοχή μας πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δυστυχώς δεν έχουμε στήριξη από την πολιτεία και αναγκαζόμαστε να αναζητούμε πόρους από ιδιώτες, από ίδιους πόρους, από την οικογένεια, προκειμένου να καλύψουμε αυτό το κόστος μεταφοράς και συμμετοχής στους αγώνες. Σε επίπεδο αποστολής, δηλαδή δυναμικής της ελληνικής ομάδας, τι έχουμε να πούμε, Χριστόφορε, εσύ που έχεις και καλύτερη εικόνα? Στους παγκόσμιους αγώνες τώρα στην Αυστραλία, η ομάδα, η εθνική αποστολή, αποτελείται από 17 άτομα, 12 αθλητές και 5 συνοδούς. Οι αθλητές αυτοί, οι 12, συμμετέχουμε σχεδόν σε όλα τα αθλήματα στίβου, bowling, επιτραπέζια αντισφαίρεση. Θα σε διακόψω εδώ. Η Ελλάδα, και πρέπει να τα λέμε αυτά γιατί δεν είναι πολύ πιασάρικα, έχει 2 dream team. Η μία είναι του ping pong, η οποία σαρώνει στα παγκόσμια, και η άλλη του bowling. Ακριβώς. Θα μου πείτε τώρα bowling. Ναι, πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη ότι και το bowling βάζει στον αθλητισμό ανθρώπους που δεν θα έμπαιναν ποτέ. Και τους δίνει κίνητρα να παραμένουν υγιείς. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να τρέχουν ή να κάνουν αθλήματα ταχύτητας. Υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα στην Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν νεφροπαθείς ή μεταμοσχευμένοι άνθρωποι, όπως είναι απλά αθλήματα του πετάνκ, που είναι χωρίς ιδιαίτερη κούραση. Ping pong, bowling έχουν τη σχετική τους κούραση. Γι' αυτά αθλήματα στίβου, υπάρχει αντισφαίριση, το τένις. Υπάρχουν πολλά αθλήματα και καλό είναι όλοι οι αιμοκαθερόμενοι και μεταμοσχευμένοι να το σκεφτούν και να ενταχθούν στις ομάδες που απαρτίζουν την Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων και να ξεκινήσουν την άθληση. Λοιπόν, φτάσαμε στο κλείσιμο της εκπομπής και θέλω να το κάνετε εσείς. Το κλείσιμο δικό σας, λοιπόν, που λένε. Ειρήνη. Λοιπόν, θέλω, πηγαίνοντας στο παγκόσμιο, έχω ένα προσωπικό στόχο. Με ρώτησες πριν, Γιάννη, ναι. Που μπορεί να ακουστεί λίγο υπερπτικό, αλλά εγώ θα το πω. Είναι τα μετάλλια. Είναι μετάλλια και στα 100 και στα 200. Πολύ ωραία. Δεν θα μου πούν εάν θα τα πετύχω, που θα τα πετύχω, τίποτα τα ζήτω τους και τα μπράβο τους και τα καταπληκτικά τα έχεις καταφέρει. Ναι, εντάξει, το έχεις θα ακούσει. Μου ήταν πάρα πολύ όμως πολύτιμο εάν γινόταν μία μελέτη από το Υπουργείο Υγείας με το ΙΝΑ, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ναι, ναι. Για τα ωφέλη που έχει ο αθλητισμός σε ευπαθείς ομάδες όπως είμαστε εμείς και τι οικονομικά γλιτώνουν. Εκεί ίσως να μένανε έκπληκτοι και να μας δίναν τα 3-4 χιλιάρικα που χρειαζόμασταν, αντί να πρέπει να μας πληρώσουν, αν δεν κάναμε αθλητισμό, τα 50 και τα 100
σε μεγάλες νοσηλίες. Τη χειροκροτώ αυτή την πρόταση. Αντί για καρδιολογικά δηλαδή, προβλήματα, αντί νευρολογικά. Εξαιρετική αυτή η πρόταση. Αντί να αναπτύξετε δηλαδή συστήματα marketing μέσα στην Ομοσπονδία, αυτό, να γίνει αυτή η μελέτη και αυτά ουσιαστικά που γλιτώνεται από την πολιτεία ως κόστος για την, για την αιμοκάθαρση ή για την νευροπάθεια, να τα πάρετε σαν, σαν όχι σαν χορηγία, σαν χρηματοδότηση. Είναι μια χρηματοδότηση που παραμένουμε υγιείς και έτσι και μια προώθηση του αθλητισμού σε όλες τις ευπαθείς ομάδες γενικότερα. Η Αθλητική Ένωση Νευροπαθών και Μεταμοσχευμένων και γενικά όλοι εσείς που είστε μέσα σε αυτό το κίνημα έχετε αναγάγει τον αθλητισμό σε πλατφόρμες έμπρακτης κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης αναφορικά με το θέμα της δωρεάν οργάνων. Οπότε το ακούω πολύ δυνατά αυτό που λες, Ειρήνη, και βεβαίως το είμαι εδώ να το στηρίξω και μαζί με τον σταθμό με όποιον τρόπο εμείς μπορούμε. Χριστόφορε, το δικό σου μήνυμα για το κλείσιμο. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στην δωρεά οργάνων. Όσοι μεταμοσχευμένοι αθλητές από εμάς συμμετέχουμε σε διεθνείς ή εθνικές αθλητικές διοργανώσεις, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, διότι κάποιος γνωστός ή άγνωστος δότης μας χάρισε ένα όργανο που μας άλλαξε ριζικά την ποιότητα ζωής μας. Θα ήθελα να πω ότι η δωρεά οργάνων και ιστών αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού. Βασίζεται καθαρά στην ανιδιοτέλεια και την αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο σου. Χωρίς δωρεά οργάνων δεν υπάρχει αυτό το θαύμα που λέγεται μεταμόσχευση. Χωρίς όργανα δεν μπορούμε εμείς να ασχοληθούμε, να αλλάξει ποιότητα ζωής μας και να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό. Υπάρχουν γύρω μας πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν υπομονετικά ένα δώρο ζωής. Κάποιοι έχουν την ευχέρεια να περιμένουν, όπως είναι οι νευροπαθείς, και 5 και 6 και 8 και 10 χρόνια, αλλά κάποιοι άλλοι, όπως περιμένουν ένα πνεύμο, μεταμόσχευση πνεύμονα ή καρδιά, δεν έχουν καθόλου περιθώρια αναμονής. Άρα λοιπόν πρέπει να αυξηθούν επιτέλους οι μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας, άρα η δωρεά οργάνων στη χώρα μας. Μην ξεχνάμε αυτό που είχε πει και η Ειρήνη, ότι η πιθανότητα να χρειαστούμε εμείς οι ίδιοι κάποιο όργανο είναι πολύ μεγαλύτερη από το να βρεθούμε στη θέση να χαρίσουμε εμείς τα όργανά μας. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Χριστόφορος Πολυδόρου και η Ειρήνη Μιχαηλίδη, μεταμοσχευμένοι αθλητές Στίβου. Και εγώ, αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο στούντιο του Ιόνιν FM και τα μηνύματα που περάσανε στον ραδιοφωνικό αέρα της Δυτικής Ελλάδας. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να απευθυνθούμε στο κοινό της Δυτικής Ελλάδας και ελπίζουμε να προσφέραμε έστω και ένα λιθαράκι στο χώρο αυτό που λέγεται αθλητισμός μεταμοσχευμένων και νευροπαθών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριοι. Πραγματικά έχετε προσφέρει περισσότερα από όσα μπορείτε να φανταστείτε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς για την προσοχή. Καλή συνέχεια με την ακρόαση των εκπομπών του Ιόνιον FM. Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ιόνιον FM.